Τουρκία αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στι ανοιχτέ προκλήσει σε βάρο τη Ελλάδα, καθώ το δόγμα τη γαλάζια πατρίδα δεν έχει αλλάξει ούτε κατά ελάχιστο, αλλά ούτε η απειλή πολέμου έχει αρθεί. Το ζητούμενο είναι το σημείο το οποίο θα εκδηλωθεί η επόμενη ελληνοτουρκική κρίση, καθώ μάλιστα η Άγκυρα μπορεί να αποφασίσει να χτυπήσει σε αυτό που θεωρεί το μαλακό υπογάστριο του Ελληνισμού, την Κύπρο. Αυτό είναι πολύ πιθανό, καθώ η Λευκοσία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει ακάθεκτη το ενεργειακό τη πρόγραμμα. Ο πρόεδρο τη Κύπρου δέχθηκε εχθέ αντιπροσωπεία τη Τόταλ στο Παρίσι, όπου βρίσκεται κατόπιν πρόσκληση του Γάλλου πρόεδρου κυρίου Εμμανουέλ Μακρόν. Σε δηλώσει του, στα μέσα μαζική ενημέρωση μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είπε. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με του επικεφαλεί τη Total, μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στου μελλοντικού χειρισμού τη εταιρεία, τα διοδοτημένα οικόπεδα εντό τη ΑΟΣ και πώ μπορούμε την ίδια στιγμή να τύχουν αξιοποίηση στα κοιτάσματα. Η δεύτερη περίπτωση είναι να αποφασίσει να αναθερμάνει την υπόθεση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι διόλου τυχαία η κίνηση του μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στον Οργανισμό Ινωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, έγινε γνωστό εχθέ πω υπήρξε ελληνική απάντηση σε επιστολή τη μόνιμη αντιπροσωπεία Λιβύη προ το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με διάταγμα Προέδρου Αιγύπτου για τον καθορισμό θαλασσιών ζωνών. Με την επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου τη Ελλάδα, η χώρα μα απορρίπτει του λιβικούς ισχυρισμού όσον αφορά τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα τη Λιβύη, στο βαθμό που αυτά θίγουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Σημειώνεται ότι στην επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου τη Ελλάδα των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών επαναλαμβάνεται η δέσμευση τη χώρα μα για επίλυση οποιασδήποτε διαφορά οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών με γειτονικέ χώρε με ειρηνικά μέσα, καλή την πίστη και σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα, όπω το έχει πράξει ήδη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε κάθε περίπτωση, αναλυτέ που μίλησαν στο Πενταπόσταγμα αναφέρουν πω η επόμενη πρόκληση τη Τουρκία θα είναι σε θαλάσσιο χώρο Κάτι που φαίνεται και από το γεγονό πω μετά του σεισμού στην Τουρκία στι 6 Φεβρουαρίου, μπορεί να ελαχιστοποιήθηκαν και σε κάποια φάση να σταμάτησαν εντελώ οι πτηνικέ δραστηριότητε τη τουρκική πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο, αλλά στη θάλασσα συνεχίστηκαν κανονικότατα. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Επιταλείου Εθνικής Αμήνης τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και η τουρκική ακτοφυλακή σημείωσαν 147 και 157 παραβιάσεις αντίστοιχα των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.